Νίκος ο Χούντρης, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός συνάδελφος πλέον τόσα χρόνια, μπορώ να σε αποκαλώ συνάδελφο Νίκο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, εκπρόσωπος του τουριστικού... Εκπρόσωπος του τουριστικού πόρταλ web.pavlagris.gr, ο Νίκος σε βουνά και ακρογιαλιές. Σήμερα είναι για μας, έχει μεταφερθεί στο λιμένι εκεί στη Μάνη και θα μας δώσει και την εικόνα και το ρεπορτάζ τι έγινε και τι, αν έχει κόσμο ακόμα αυτές τις μέρες εκεί, Νίκο. Και επίσης μας έχεις ετοιμάσει και κάποιες εκπλήξεις να μας δείξεις. Ναι, Μάριον, είμαστε στο λιμένι στη Λακωνική Μάνη. Η περιοχή είναι φανταστική. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι κάθε Έλληνας θα μπορούσε να κάνει αυτό το γύρο της Πελοποννήσου που λέμε. Γιατί έχει 2-3 πολύ ωραίες διαδρομές που μπορεί να ξεκινήσει κάποιος από Αθήνα, Κόρινθο και να κατέβει προς Γήθιο και να κάνει όλη τη νότια Πελοπόννησο. Και να βρεθεί εδώ στο πανέμορφο λιμένι που είναι ιστορικό μέρος. Είναι και ο πύργος του Μαυροβιχάλη εδώ πέρα. Και γενικά να συνεχίσει στο Ήτειλο, στη Στούπα, στην Καρδαμίλη και να συνεχίσει Καλαμάτα και να επιστρέψει από όπου θέλει. Αφού έχουμε και συνδέεται η περιοχή με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και έχει πάρα πολύ κόσμο από σκανδιναβικές χώρες, Γερμανούς και... Έχουν έρθει ήδη τουρίστες, Νίκο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό μου λένε όλα τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Να φανταστείς, Μάριον, εδώ στο Λιμπένι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεις εστιατόριο να κάτσεις, είναι όλα κλεισμένα. Είναι και τέτοια ώρα μεσημέρι, είσαι και εκεί σε μια πολύ φημισμένη ταβέρνα από ό,τι ξέρω, που την επισκέπτονται είναι πολύ. Είναι η ταβέρνα ο Τάκης εδώ πέρα, σε λίγο θα σας μιλήσει και ο γιος του ιδιοκτήτη. Νίκο, είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα, δεν ξέρω από πού θα ξεκινήσουμε και ποιος είναι ο καλεσμένος σου, γιατί μας έχεις διάφορα ετοιμάσει. Λοιπόν, εδώ ο Μιχάλης είναι ο γιος του ιδιοκτήτη. Η ταβέρνα είναι ο ιδιοκτήτης, ουσιαστικά ο γιος του ιδιοκτήτη. Η ταβέρνα στην Ψαροταβέρνα ο Τάκης. Πολύ γνωστή ψαροταβέρνα. Έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι στο κέντρο του χωριού, εδώ πάνω στη θάλασσα. Κύριε Καλαποθάκη, δεν ξέρω αν με ακούει. Θα γεμίσουν τα τραπέζια, είναι η ώρα τώρα, έτσι. Κοντοζυγώνει η ώρα τώρα. Θα πεινάσει ο κόσμος. Τώρα είναι η ώρα που πεινάει ο κόσμος. Έχει φρέσκα ψάρια, πίσω είδατε πριν που τα καλαμάρια, τα φρέσκα καλαμάρια τα καθαρίζουν. Έχει αστακόμα καρονάδα σπεσιαλιτέ και πολλούς άρους καρομεζέδες, ναι. Είστε γεμάτοι, πώς πήγαν αυτές τις μέρες έτσι οι δουλειές, για πείτε μας λίγο. Είχε πολύ κόσμο, δηλαδή έχω να δω τόσο κόσμο πάρα πολλά χρόνια. Και δώσεις ο Θεό, όλοι δουλέψαμε. Νίκο, συνολικά λένε ότι αυτές έτσι, τις ημέρες του Πάσχα και τώρα το τριήμερο της Πρωτομαγιάς ήταν μεγάλη έξοδος. Δηλαδή ήταν και τα προηγούμενα χρόνια πιο στερημένα, πιο περιορισμένα και ο κόσμος είχε πολύ ανάγκη να βγει. Μάριν, είναι όπως τα λες, πέρσι το Πάσχα ήμασταν μέσα, ας πούμε. Δεν είχαμε κάνει Πάσχα, δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε. Οπότε φέτος, παρόλο ότι το Πάσχα πέφτει, ανοίγουν και καλοκαιρινοί προορισμοί και χειμερινοί. Δηλαδή, κάποιος έχει την επιλογή να πάει είτε βουνό είτε θάλασσα. Και τα νησιά δουλέψαν πάρα πολύ. Ακόμα και ορεινοί προορισμοί, Αράκοβα, Καρπενήσι, Πήλιο, είχαν πάρα πολύ κόσμο. Μας είπαν ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι. Σε σχέση με το τελευταίο Πάσχα που ήταν ανοιχτή, ήταν περίπου 20% επάνω και οι ορεινοί προορισμοί, αλλά και όσα ξενοδοχεία άνοιξαν καλοκαιρινά, σε πάρα πολλούς προορισμούς έφτασε η πληρότητα 80% και 90% και σε πολλούς προορισμούς ήταν 100%. Ναι, Νίκο, επίσης έχεις ετοιμάσει να μας δείξεις κάτι άλλο. Έχεις έναν άνθρωπο εκεί που ασχολείται και μαζεύει θησαυρούς από τα βράχια. Και τι εννοώ με αυτό, τον ανθό της θάλασσας που λέμε, το αλάτι. Θα μας το δείξετε. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη Πιέρο. Ευχαριστούμε. Από εδώ ο Πιέρος, που είναι αγρότης και ασχολείται με τα βότανα και με το αλάτι που είπε στην περιοχή. Καλησπέρα. Γεια σας, χρόνια πολλά. Καλό μήνα. Όλα τα καλά. Όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Μάριον, βεβαίως, ασχολούμαστε με τον ανθό αλατιού εδώ. Συντέχουμε το αλάτι από τη θάλασσά μας, την Πεντακάθαρη. Επίσης, ασχολούμαι επαγγελματικά, είμαι αγρότης επαγγελματίας από το 2005. Συλλέγω άγρια κάπαρη, ρίγανη, φασκόμηλο, αλάτι, λάδι. Πώς γίνεται αυτή η συλλογή του αλατιού, μας λέτε λίγο, να βλέπουμε και σε πλάνα εδώ τα καλάθια. Ναι. Η συλλογή γίνεται από τον Ιούνιο μέχρι τέλος Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, αρχές Σεπτέμβρη.
Κάθε μέρα ξαπνίζονται από 3 έως 10 χιλιοστά, ανάλογα τη ζέστη που έχουμε. Και τέλος καλοκαιριού συλλέγουμε το πολύτιμο ανθό αλατιού μας. Το είδα και σε συσκευασίες τώρα. Προφανώς το έχετε πάρει με μεράκι και εξελίσσετε πράγματα τα οποία είναι στην παράδοση εκεί. Δεν ξέρω και αν οι γονείς σας ασχολιόντουσαν. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι στη σύγχρονη φάση του. Ναι, πήραμε το καλό και το κάναμε καλύτερο όσο μπορούμε να το τελειοποιήσουμε. Mm-hmm. Έχουμε φτάσει στην χημική ανάλυση, στην καθαρότητα του αλατιού, 99,7% η καθαρότητά μου. Είναι ό,τι πιο καθαρό υπάρχει. Είναι το παραδοσιακό τρόπο. Με τον παραδοσιακό τρόπο, βεβαίως, αλλά κάθε μέρα, ακριβώς, σταυράκι, αλλά κάθε μέρα υπάρχουν η θεία μου, η μητέρα μου και εγώ, με προσωπική φροντίδα και πολύ προσωπική εργασία, κάθε μέρα να καθαρίζουμε τον αλατιό από διάφορα έντομα, τι ζουζούνια ή διάφορα σκουπιδάκια που πέφτουν μέσα. Αυτό μάλιστα. Δεν δύναται να το κάνουν οι περισσότεροι αλατοπαραγωγοί. Και γι' αυτό έχουμε και αυτή την χημική ανάλυση, την καθαρότητα που σας είπα πριν. Καλές δουλειές εύχομαι και είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι ο νέος κόσμος συνεχίζει και ασχολείται και δεν εγκαταλείπει τον τόπο του. Νίκο, πριν να κλείσουμε, μας δείχνεις λίγο μια εικόνα έτσι, τη θάλασσα, να δούμε εκεί βρέχει σήμερα. Πώς είναι, βλέπω λίγο σαν να έχει ανοίξει ο καιρός. Έχει, αλλά έχει πολύ ωραία, παρόλο ότι βρέχει, είναι φανταστικά. Ναι, το παρακολουθούμε τώρα έτσι, προσπαθείς να ανοίξεις το πλάνο. Είναι πολύ ωραίο εκεί το σημείο. Καθαρίζουν καλαμάρια. Ναι, φρέσκα καλαμάρια. Α, αυτά είναι. Αυτά είναι. Έρχεται και ένας επισκέπτης εκεί, μαθαίνω συχνά πυκνά και τον ταΐζουνε. Μια χελώνα όμορφη, η οποία είναι εξοικειωμένη με τον κόσμο εκεί, Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη εικόνα που μας μεταφέρατε. Καλές δουλειές, καλή συνέχεια.